Θέλω να διευκρινίσω και την άποψή μου. Καταρχήν, η δημοτική συνεργασία δεν ήταν ποτέ ενάντια στον παραλιακό δρόμο Συσίου Μιλά. Επίσης, σήμερα έμαθα για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου ξενοδόχου και απέναντι στον Δήμαρχο και απέναντι στον Πρόεδρο και από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον το έχει επαναλάβει και κατά το παρελθόν και την καταδικάζεται. Θέλω να σας πω ότι την καταδικάζουμε χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη. Λοιπόν, από εκεί και μετά, τι έχουμε πει για τον δρόμο. Ούτε μενθήκαμε κάποιον για την ενέργεια του ότι έγινε αποκατάσταση της βαρτότητας του δρόμου. Είπαμε όμως το εξής. Είπα εγώ, να μην χρησιμοποιώ πληθυντικό. Ο δρόμος, όπως γνωρίζετε, έχει διανυχθεί μέχρι το ξενοδοχείο από τη Μίλα του. Με μια σχετικά καλή βαρτότητα, την οποία την αποκαταστήσατε. Από το ξενοδοχείο και μετά, η βαρτότητα είναι κακή. Έχει διανυχθεί ο δρόμος με μια απόφαση του 1995 ως δασικός δρόμος, με την αιτιολογία ότι διέρχεται μέσα από δημόσιες δασικές εκτάσεις και γι' αυτόν τον λόγο δεν έχει απολωτρίωση. Και θα αναγκαστώ να πω και κάποια πράγματα τα οποία δεν συμφέρει να ακούγονται δημόσια. Υπάρχει λοιπόν πρόσφατα μια απόφαση από τη Μαρία Τηταμανάκη, του Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κρατείται επίτηδες στα συρτάρια, γιατί εάν εφαρμοστεί, θα έχει άμεση συνέπεια ακόμα και στην οικοδομησιμότητα κινήτων στα 100 μέτρα από την γραμμή του Αιγαλού. Είναι πολύ δύσκολο, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος αυτός προβλέπεται στο ΣΚΟΑΠ, και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δήμαρχο, το ΣΚΟΑΠ πρέπει να το προστατεύσουμε. Όμως το ΣΚΟΑΠ, αν κάτι προβλέπεται από το ΣΚΟΑΠ, το οποίο είναι ενάντια στην νομοθεσία, δυστυχώς υπερισχύει η νομοθεσία. Μόνο αυτές τις επιφυλάξεις καταδικάζουμε απερίφραστα και είμαστε υπέρ του παραλιακού δρόμου για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Σε κάθαρος. Ο Δήμαρχος.